Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα ήρθε η μέρα να πακετάρουμε και να προετοιμαστούμε για την Αθήνα. Φεύγω σε 2 μέρες και θα καθίσω για μία ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε θα δω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, θα κάνουμε και μερικές δουλειές. Είμαι ενθουσιασμένη διότι αυτή τη φορά θα δω και τον πατέρα μου, τον οποίο έχω να τον δω από τον Νοέμβριο. Έχω να τον δω μισό χρόνο, πάει πάρα πολύ καιρός. Ενώ τις αδερφές μου και τη μητέρα μου τις είδα τον Ιανουάριο που πήγα για 2 μέρες. Ο πατέρας μου δυστυχώς έλειπε, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε να οργανωθούμε και να σας πω κιόλας τι θα κάνουμε στην Αθήνα πέρα από το ότι θα δω φίλους οικογένεια. Θέλω να κάνω ένα glow up, οπότε έχω κλείσει να πάω στο κομματήριο για αντάβιες. Έχω κλείσει ραντεβού με την οδοντίατρό μου και μάλιστα έκλεισα τα εισιτήρια την κατάλληλη στιγμή. Διότι πέρα από τον καθαρισμό που πηγαίνω και κάνω κάθε 6 μήνες, αυτό θα έκανα στην οδοντίατρό μου, συν τη λεύκανση που θέλω να ξανακάνω. Άρχισε να με πονάει ο φρονιμίτης μου. 2 εβδομάδες, ίσως και 3 τώρα, με έχει πεθάνει. Ευτυχώς μερικές μέρες τώρα έχω ξεπριστεί, βάζω πρωί και βράδυ μια ειδική κρέμα. Έχω 4 φρονιμίτες να βγάλω, πάνω και κάτω. Το γνωρίζω μερικά χρόνια τώρα ότι κάποια στιγμή πρέπει να τους βγάλω, αλλά δεν το κάνω επειδή δεν θέλω. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος όπως ο πόνος τώρα, δεν νομίζω πως κανένας θέλει να τους βγάλει. Πείτε μου λοιπόν κάτω στα σχόλια τη δικιά σας εμπειρία, είτε ήταν ευχάριστη είτε ήταν δυσάρεστη, που όπου έβγαλα τα γυαλιά μου και ζαλίστηκα. Δεν τα φοράω ποτέ, τα φόρεσα μόνο για ένα TikTok που θέλω να γυρίσω. Θα κάνω αντάβια στα μαλλιά μου και θα γυρίσω transition στο TikTok. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Πάντως, είτε δυσάρεστη είτε ευχάριστη ήταν η εμπειρία σας, δεν θα με τρομάξετε, προτιμώ να γνωρίζω. Μυρίζει σαν σοκολάτα, τώρα το παρατήρησα, το οποίο είναι από το Shein, είναι στο χρώμα Warm Honey. Έχω κολλήσει με αυτά τα 2 τον τελευταίο καιρό, τα φοράω κάθε μέρα ή μάλλον κάθε φορά που βάφομαι. Και το ρουζ είναι στο χρώμα Risky Business, σου δίνουν το πιο φυσικό λιωκαμένο look. Μετά βέβαια χρησιμοποιώ και τις δικές μου πούδρες, bronzer και ρουζ σε μορφή πούδρας, αλλά αυτά μου αρέσουν να τα χρησιμοποιώ σαν βάση. Έτσι κι αλλιώς, ναι το ξέρω, φαίνεται πάρα πολύ έντονο, αλλά δεν είναι. Μαλλιά, δόντια, μετά θέλω να κάνω αποτρίχωση στα χέρια μου, θέλω να κάνω αποτρίχωση μπικίνι, θέλω να κάνω πεντικιούρ. Τα νύχια μου θα τα ξαναβάψω μόλις γυρίσω από Αθήνα, έτσι κι αλλιώς πηγαίνω μία φορά το μήνα. Ακριβώς κάθε 4 εβδομάδες πάντα κάνω gel. Αυτά από glow up, όχι ότι είναι και λίγα. Και μετά, εννοείται πως θα σας πάρω στις πρόβες, θα δούμε και την Εμέλεια που χορεύει. Εύχομαι να είναι εκεί και ο Αλαντίν μας. Μου είπε η μητέρα μου πως αν έχει χρόνο θα του κάνουμε και μερικές ερωτήσεις για το vlog. Μου είπε κιόλας ότι μπορεί να μου δείξει και μερικές κινήσεις, να με σηκώσει στον αέρα, γιατί είδα η Εμέλεια στη χορογραφία της έχει μια κίνηση, μπορεί και παραπάνω δεν ξέρω, που τη σηκώνει στον αέρα και είναι καταπληκτική. Οπότε μου λέει να προσπαθήσεις και εσύ. Να βλέπετε, δεν φαίνεται πολύ, γι' αυτό και βάζω από πάνω bronzer και ρου σε μορφή πούδρας. Είναι πολύ όμορφη για κάθε μέρα όταν θέλεις να δημιουργήσεις ένα φυσικό look, ένα no makeup makeup look. Θα χρησιμοποιήσω την παλέτα της Kylie σήμερα. Έχω καιρό, η οποία έχει χρώματα jasmine. Μπορώ να την πάρω μαζί μου στην Αθήνα και να βάψω την Εμέλεια, έτσι χωρίς λόγο, για να πάει σε ένα από τα μαθήματά της, σε μια πρόβα της με μακιγιάζ jasmine. Έχω γράψει και μια λίστα με πράγματα που θέλω να αγοράσω από την Αθήνα. Σίγουρα θέλω argan oil, αργανέλαιο, διότι δεν έχω βρει ακόμα εδώ στην Κύπρο. Ένα φάρμακο που σταμάτησαν πάλι στην Κύπρο και είναι το καλύτερο φάρμακο για πονόδοντα και για πόνο στα αυτιά. Θέλω την κρέμα για τα χέρια μου. Θέλω να αγοράσω καλλυντικά σίγουρα από NYX και Essence και μετά ό,τι άλλο ωραίο πάρει το μάτι μου. Θα πάμε μαζί στο Hondos. Αυτά για την ώρα. Αν σκεφτώ και κάτι άλλο, θα το προσθέσω. Να κάνω κάτι απλό σήμερα στα μάτια μου, να χρησιμοποιήσω κάποιο ιδιαίτερο χρώμα. Έχουν αρκετά καλή απόδοση οι σκιές της. Θα έλεγα να κάνουμε jasmine makeup, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε να το κάνουμε πάνω στην Εμέλεια. Μπορεί να μην πετύχει, αλλά θέλω να δοκιμάσω να κάνω cut eye με μια πράσινη σκιά. Ίσως αν βρέξω το πινέλο και αν ήταν και λίγο πιο λεπτό. Α, ξέρετε τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να πάρω μαζί μου την παλέτα, τα καλλυντικά μου και να κάνω το μακιγιάζ και στις φίλες της Εμέλειας εκεί στη σχολή που θα λάβουν μέρος στην παράσταση. Να τις πω βέβαια να φέρουν και τα δικά τους πινέλα για λόγους υγιεινής. Και μπορώ να γυρίσω και TikTok που τις βάφω. Η κολλητή της Εμέλειας είναι το Τζίνι, οπότε σίγουρα χρυσό μακιγιάζ. Μετά έχουμε το Τζαφάρ με κόκκινα και μπλε χρώματα στο μακιγιάζ. Το Παπαγάλο, πάλι πολλά διαφορετικά χρώματα. Αχ, και ο άμπου το πιθηκάκι. Θα μπω στο Pinterest μετά να πάρω έμπνευση. Κάτι στα χείλη. Επειδή το lipstick είναι αρκετά ανοιχτόχρωμο, πάντα το συνδυάζω με αυτό το προϊόν, το οποίο είναι και ρουζ, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στα χείλη σου. Δίνει το τέλειο χρώμα. Μα κοιτάξτε πόσο μεγάλη διαφορά έκανε. Μικρή αλλά μεγάλη. Άντε, ας βάλω και λίγο από το highlighter μου.
και είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, φύγαμε. Θέλω να ξεκινήσουμε με όλα τα καλλυντικά, τις κρέμες, τα φάρμακα, όλα τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε από το μπάνιο. Έλατε να σας δείξω. Στο τρίτο σιρτάρι φυλάω όλα τα νεσεσέρ μου, φυλάω όλα τα καπέλα μου, έχω και άλλα κάτω από αυτά, όπως και τα μαντήλια, γυαλιά, earmuffs, φιόγκους για τα μαλλιά, κλιπάκι για τα μαλλιά και τα νεσεσέρ μου. Να πάρουμε δύο ή ένα μεγάλο. Θα πάρω αυτό της NYX για όλα μου τα καλλυντικά και για τα υπόλοιπα self-care προϊόντα μπορώ να πάρω αυτό. Είναι χριστουγεννιάτικο βέβαια, τι άλλο έχω. Εδώ. Από αυτή την πλευρά έχω όλα μου τα καλλυντικά. Εδώ και στη συρτάρια. Αυτά τα δύο θα τα βάλω στην clear θήκη. Και εδώ μέσα. Να ξεκινήσω με όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση με τη σειρά. Αυτό είναι το foundation μου. Το concealer είναι σε αυτό το σιρτάρι. Να, το πρώτο. Μετά βάζω πούδρα, θα πάρω αυτή. Bronzer, αλλά καλύτερα θα πάρω της NYX. Rouge. Highlighter. Μιλώντας για bronzer και ρουζ, να πάρω και αυτά τα δύο είναι πολύ. Άντε, ας τα πάρω. Να πάρω και ένα beauty blender. Ξύστρα μπορεί να μου χρειαστεί. Από εδώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ποια μασκάρα να πάρω τώρα. Νομίζω της L'Oreal, την Telescopic. Είναι από τις καλύτερες. Για τα φρύδια και eyeliner. Επίσης, αν είναι να βάψω την Εμέλεια και τις φίλες της, σίγουρα θα χρειαστούμε αυτά τα χρώματα. Να τα πάρω όλα. Δεν παίρνουν πάρα πολύ χώρο. Έχω και mauve. Λέτε να πάρω και κανονικό eyeliner. Αυτό τι είναι? Α, και αυτό είναι eyeliner. Απλά ποτέ δεν το χρησιμοποιώ. Όχι ότι αυτό το χρησιμοποιώ. Από NYX, το άλλο είναι της Maybelline. Ένα juicy gloss. Ή αυτό που σου φουσκώνει τα χείλη. Θα πάρω μόνο ένα lip combo. Το αγαπημένο μου μολύβι είναι της NYX. Δεν το βάζω εδώ διότι είναι τόσο μικρούλι που δεν κάθεται. Μου πέφτει έτσι και μετά δεν μπορώ να το βγάλω που το βάζω. Θα το πάρω και αυτό. Lip combo, λοιπόν, αυτό. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω και αυτό το lip combo. Δεν πειράζει, χωράνε. Eyebrow gel για τα φρύδια. Και αυτό το χρειάζομαι. Και αυτό. Πρέπει να βάλω και τα πινέλα μέσα. Στο τρίτο σερτάρι φυλάω δίσκους de maquillage, μερικά έξτρα πινέλα και μερικά προϊόντα για τις βλεφαρίδες. Και στο τελευταίο σερτάρι φυλάω μερικές μάσκες για τα μαλλιά. Αυτό είναι ένα highlighter. Ασετόν που βέβαια δεν χρησιμοποιώ ποτέ διότι πάντα κάνω gel, αλλά μπορεί να το χρειαστούν οι αδερφές μου όταν έρθουν να με επισκεφτούν το καλοκαίρι. Μπουκαλάκια. Και μετά από την άλλη πλευρά, στο πρώτο σιρτάρι φυλάω όλες μου τις παλέτες. Σε αυτό το ψεύθινο κουτάκι φυλάω προϊόντα για τα μαλλιά. Στο πίσω ψεύθινο κουτάκι φυλάω φάρμακα. Έξτρα δοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, μάσκες για το πρόσωπο, χαρτομάντιλα. Και εδώ έχω όλες μου τις παλέτες. Αχ, ήθελα να κάνω και αποτρίχωση σήμερα. Θα το αφήσω εδώ για να μην το ξεχάσω. Ποια παλέτα να πάρουμε? Αυτή είναι εξαιρετική. Απλά είναι λίγο μεγάλη. Μετά αυτή έχει κυρίως μοβ χρώματα. Είναι πανέμορφα. Να σας δείξω και την άλλη naked που έχω από Urban Decay. Έχω την Cherry και την Honey. Με τα καφέ τι πιο γήινα χρώματα. Αυτά τα χρυσά θα είναι πάρα πολύ όμορφα για να βάψω διάφορους ρόλους. Σίγουρα το τζίνι, αλλά και τα μοβ θα είναι όμορφα. Σίγουρα για αυτόν τον κακό, αλλά και για τον Αλαντίν. Δεν θα βάψουμε βέβαια τον Αλαντίν. Έχουμε και τη Σκάιλι που βέβαια έχει λίγο απ' όλα. Μοβ, χρυσά, κοραλί, πράσινα. Μπορώ να την πάρω αυτή την παλέτα. Αλλά για την καθημερινή μου παλέτα σκέφτομαι να πάρω αυτή. Γήινα και καθημερινά χρώματα. Μοιάζουν αρκετά με τη Revolution την παλέτα. Απλά αυτή είναι πιο μικρή για ταξίδι. Scrunchies. Θα πάρω και δοντόκρεμα δοντόβουρτσα σίγουρα. Χρειαζόμαστε κάτι από τα ντουλάπια. Θα μπορούσα να πάρω το αποσμητικό μου. Άρωμα θα έρχομαι στην Αθήνα. Έκανα μια παραγγελία από το Sephora. Αγόρασα το Miss Dior και το έστειλα στο σπίτι της μητέρας μου. Διότι το Sephora δεν κάνει αποστολές στην Κύπρο. Δεν έχουμε κατάστημα Sephora στην Κύπρο. Από το δεύτερο σιρτάρι θα μπορούσα να πάρω μερικές κρέμες, έτσι κι αλλιώς μία εβδομάδα θα καθίσω. Δεν μπορώ να μείνω χωρίς κρέμες για μία εβδομάδα. Βέβαια, από την άλλη θα μπορούσα να δανειστώ της μητέρας μου ή να πάρω μία κρέμα προσώπου, κρέμα για τα μάτια ή καλύτερα αυτή την κρέμα για τα μάτια, πιο μικρή, και το τόνερ μου. Αυτά τα τρία. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Και μετά στο τελευταίο σιρτάρι φυλάω όλα τα προϊόντα για τα μαλλιά, από το οποίο δεν θα πάρω κάτι, διότι τα έχουν όλα οι αδερφές μου και η μητέρα μου. Μια χαρά χώρισαν όλα. Και το νεσσέρ νούμερο 2, θα βάλω και την οδοντόβουρτσα μου εδώ πριν το ταξίδι. Ελάτε στο υπνοδωμάτιό μου. Έφτιαξα στα notes μου μια λίστα με όλα όσα πρέπει να βάλω μέσα στη βαλίτσα. Οπότε έχουμε ρούχα εσώρουχα, πιτζάμες, ρούχα για σθένεμα, παπούτσια,
Καλλυντικά και φάρμακα κάνουμε tick. Κοσμήματα, τα δώρα, τρίποδο, κάμερα, λάπτοπ, φορτιστή κινητού κάμερας λάπτοπ, ισιοντικό. Δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Αν θυμηθώ κάτι θα το προσθέσω. Αυτή είναι η ντουλάπα μου. Είδα στην Αθήνα θα βρέχει και ήθελα να πάρω μαζί μου αυτό το φορεματάκι το καλοκαιρινό για μια όμορφη μέρα με τις φίλες μου ή με τις αδερφές μου. Είναι ελαφρύ, θα μπορούσα να το βάλω στη βαλίτσα και βλέπουμε. Μετά από αυτά σκεφτόμουν να έπαιρνα μαζί μου ένα κασκόλ διότι κρυώνω εύκολα, μαζί με ένα παντελόνι, το φοράω με τον γκρι μου, θα το πάρω μαζί. Αυτό πρέπει να το κοντίνω και να το στενέψω, γι' αυτό είναι και σιδέρωτο. Το λευκό θα το φορέσω στο αεροπλάνο όταν πηγαίνω στην Αθήνα και όταν γυρνάω. Και από το δεύτερο σιρτάρι τι μπλούζες μπορώ να πάρω μαζί μου. Σίγουρα μπορώ να πάρω μαζί μου το ρόμπερ που είναι μπλούζα και σόρτς μαζί, είναι και μάλινο. Μπορεί να είναι σόρτς αλλά είναι μάλινο οπότε θα με κρατήσει ζεστή. Για τον γκρι παντελόνι μπορώ να πάρω αυτό το τοπάκι. Αυτό το φοράω συχνά, είναι και εύκολο, θα ταιριάζει και με τον γκρι αλλά και με το λευκό σίγουρα. Μετά να πάρω και ένα ρόζ, ας πάρω αυτό. Θα καθίσω μία εβδομάδα, πόσα αντισύμματα να κάνω. Θα το βρούμε, αλλά θέλω σίγουρα να πάρω μαζί μου και αυτό το σατέν παντελόνι για να το κοντίνω και να το στενέψω. Αχ, μπορώ να πάρω και την πλεκτή μου ζακέτα. Από αυτό το ράφι σίγουρα θα πάρω τον καθρέφτη μου για να βάφουμε στο δωμάτιο. Ποια από όλες τις θέκες να πάρω, θα έλεγα ίσως αυτή. Αν και η πολύχρωμη μου αρέσει αρκετά και η πρωτελευταία, όλες τις θέλω. Θα το σκεφτώ με τα ντυσίματα που θα κάνω. Αυτή πάντως ταιριάζει με τα περισσότερα. Θα μπορούσα να πάρω και αυτό το φως, μιας και είναι μικρό και θα χωράει πολύ εύκολα στη βαλίτσα. Το οποίο πρέπει να το φορτίσω πρώτα. Εδώ θα βάλω τα κοσμήματά μου. Από τσάντες, ποια τσάντα να πάρω. Αυτή χρησιμοποιώ περισσότερο από όλες. Ή μπορώ να πάρω την καινούργια μου, την οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Μία από τις δύο, πρώτη ή δεύτερη. Θα πάρω αυτή. Αυτή μιας και είναι καινούργια, δεν την έχω φορέσει ακόμα. Σε αυτά τα σιρτάρια τώρα, στο προτελευταίο και στο από πάνω σιρτάρι, φυλάω καλοκαιρινά ρούχα τα οποία πρέπει να βάλουμε στην κύρια ντουλάπα αφού γυρίσουμε από Αθήνα. Αλλά θέλω να πάρω μαζί μου αυτό. Τελικά δεν το άλλαξα, διότι έχασα την απόδειξη. Θα ρωτήσω λοιπόν τη μητέρα μου και τις αδερφές μου εάν το θέλει κάποια από αυτές. Διαφορετικά το παίρνω ούτως ή άλλως για να το μικρύνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω κάποια από τις φούστες μου, αλλά θα βρέχει. Οπότε το κλείνουμε και αυτό το σιρτάρι. Να φτιάξουμε τα κοσμήματά μου τώρα σε αυτό το όμορφο κουτάκι. Εδώ τα βάζω πάντα, το οποίο είχα αγοράσει από το Shein. Το πουλάνε και στο Stradivarius, αλλά πολύ πιο ακριβό. Και είμαστε πανέτοιμοι. Την επόμενη φορά που θα με δείτε θα είμαι στην Αθήνα, ανυπομονώ. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram. Το όνομά μου και στα δύο είναι Manuela M. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!